κάτι, επειδή δεν το έχω ξανακούσει αυτό από την κοινωνία. Αυτό που είπες τελικά τώρα, την ελεύθερη επιλογή, είναι κάτι το οποίο είναι το πιο δύσκολο για τους ανθρώπους. Αυτό που αρχίζεις και λες, γράψε τις αρχές σου, δεν ξέρω πόσοι γράψαμε και πόσο εύκολο είναι. Δηλαδή, αυτό ίσως είναι και κάτι που πρέπει να... Θέλει δουλειά. Και επειδή θέλει τόσο δουλειά και υπάρχει περίπτωση να ξεφύγει κάτι, ακόμα και με coach να μην το κάνεις αυτό, χρειάζεται να κάνεις τα επόμενα βήματα. Δηλαδή να πάρεις τον περίγυρό σου και μετά να πάρεις τον δικό σου άνθρωπο. Μετά να ξαναπάρεις τον πιο ευρύτερο περίγυρο και μετά να ξαναπάρεις. Δηλαδή δεν μπορείς να πηδήξεις από το ότι εγώ κάθισα και τα έγραψα με το story ότι εγώ τα εφαρμόζω. Θέλει τα βήματα. Εάν αυτό δεν τα κάνεις τα βήματα. Πώς γίνεται, είναι μέσα σε ένα σύστημα που μπορεί ένας ειδικός να βοηθήσει βήμα-βήμα να γίνει αυτό. Και μπορεί να γίνει αυτό. Είναι εκπαιδευμένος και η Ελεάνα τώρα εκπαιδεύεται και έχει πιο συγκεκριμένα πάνω σε αυτά τα πράγματα, να το κάνω αυτό το πράγμα, ναι. Δηλαδή, εγώ θεωρώ το πιο ριζοσπαστικό, αυτό που άκουσα τώρα, είναι ότι ξέρεις ότι έχεις αξίες σου και έχεις το δικαίωμα να υποστηρίξεις και να ζήσεις με αυτές. Ναι. Και όλα τα άλλα που λέμε οι υπόλοιποι είναι, μα πώς θα γίνει αυτό, εφόσον έχουμε μάθει να... και πρώτα απ' όλα εγώ, ας πούμε, να προσαρμόζουμε σε αυτά που είναι με καλή για να είμαι εντάξει με τους άλλους. Αυτό είναι πολύ ετώνο, βέβαια. Είναι, αλλά η ευτυχία, το βραβείο είναι η ευτυχία. Η μόνη μη. Οι άλλοι θα σε βοηθήσουν να αντέξουν. Συγγνώμη γιατί είχαμε χεράκι πριν και αμέσως μετά. Νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη σημασία να υπάρχει προσαρμοστικότητα και σε αυτό. Γιατί άμα δεν το έχει κάνει αυτό. Εγώ έχω την εξέλιξη στις αρχές μου. Αν δεν είσαι στις αρχές σου, μπορείς να είσαι και αυστηρός. Δεν θα το κρίνω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι οι δικές μου αρχές είναι οι σωστές, εντάξει. Εννοούσα. Και συμφωνώ μαζί σου ότι η προσαρμοστικότητα είναι πάρα πολύ σημαντική. Αλλά αν δεν είσαι στις αρχές σου, όχι. Εννοούσα αν δεν έχει ξεκινήσει κάποιος να το κάνει αυτό ποτέ για να σκεφτεί ποιες είναι οι αρχές του. Ναι, η συζήτηση είναι να το ανοίξεις στον κοντινό σου κύκλο και να πάρεις απόψεις από αυτούς και να διαμορφώσεις μια καινούργια. Οπότε σε κάποιος που είναι τρεσμένος με αυτό το κάνει... Κάποιος ο οποίος είναι απολύτως κρυσταλλωμένος στις απόψεις του, δεν θα μπορέσει να ωφεληθεί πολύ από αυτό και θα μπορέσει να είναι πιο καλά στη ζωή του, δεν ξέρω ευτυχισμένος, αλλά σίγουρα πιο καλά στη ζωή του, απλώς θα είναι λίγα πιο μοναχικός. Γιατί ο κύκλος ο πρώτος του θα είναι πάρα πολύ λίγα άτομα, ο κύκλος ο δεύτερος του θα είναι πάλι λίγα άτομα. Οπότε δεν θα μείνουν πάρα πολύ κοντά. Ναι, μόνο να φύγουν κάποιοι. Χρειάζεται να είσαι ευέλικτος για να γίνεις τρισευτυχισμένος με αυτό. Όχι υπερβολικά, αλλά μια μικρή ευελιξία, δηλαδή να ακούσεις και τι σου λένε οι άλλοι. Δηλαδή, όχι, εγώ θέλω να διακτηνήσω στο διάστημα, όχι, εγώ θέλω να διακτηνήσω στο διάστημα. Όσο και να το λέω αυτό, κανένα δεν θα συμφωνήσει μαζί μου και μόνος μου θα μείνω στο τέλος. Αν είσαι ευτυχισμένος, ναι. Την ευτυχία μιλάμε. Γιατί το ανθρώπινο είδος έχει εξελιχθεί μέσα σε κοινωνίες από τότε που ήταν πάνω στα δέντρα και δεν, η χημεία του κεφάλου του δεν το επιτρέπει να είναι ευτυχισμένο μόνο. Με ελάχιστες εξαιρέσεις. Μπορεί να νιώθεις την ευτυχία μόνο σου για λίγο διάστημα. Και να μην μιλάμε για μόνη. Ναι, αυτό λέω. Για λίγο διάστημα να τη νιώθεις την ευτυχία να είσαι μόνος σου. Γιατί το έχω νιώσει, γι' αυτό το λέω. Αλλά στο να νιώθεις όπου έρθει συγκεκριμένα. Η ηγεσία δεν πρέπει να εκπαιδεύει τους υπαλλήλους σύμφωνα με τις αρχές. Δηλαδή από την αρχή την αρχή επιλέγει αυτούς που είναι που ίδιο που πρέπει. Χρειάζεται και κάτι ακόμα. Συνεργασία. Η εταιρεία πρέπει πρώτα να ανακοινώσει τις αρχές. Συνήθως είναι πολύ φλούοι οι αρχές. Και έχουν σχέση με το τι θα πει το θετικό. Κάθε μέρα μπορεί να αλλάζουν κιόλας. Γι' αυτό θεωρώ ένα από τα πιο ισχυρά και θα τελειώσουμε με αυτή την κουβέντα και όποιος θέλει μπορεί να φύγει και άμα θέλει κάποιος να το συζητήσει παραπάνω μπορούμε. Γι' αυτό και εγώ θεωρώ ένα από τα πιο ισχυρά αντικείμενα στον κόσμο του στήλη του Χαμουραμπί. Είναι η πρώτη φορά που βασιλιάς, ο κώδικας του Χαμουραμπί. Ναι. Είναι μια στήλη, μια μαρμάρινη μαύρη στήλη, είναι ένα υπέροχο πράγμα. Η πρώτη φορά που γράφτηκαν κανόνες και δεν αλλάξανε. Οι κανόνες λέγανε ότι ο βασιλιάς έχει περισσότερα δικαιώματα και οι ευγενείς έχουν λιγάκι λιγότερα και οι υπόλοιποι ήταν άστα να πάνε. Αλλά ήταν γραπτά. Οπότε όλοι ξέρανε ότι αυτό ισχύει. Πριν από αυτό, ό,τι του φανεί, του λέω Στεφανή. Του το παιδικό, συγγνώμη. Τι είναι delivery happiness, τι είναι αυτή, είναι κάποιο φορέα. Αυτό είναι η εταιρεία του Ζάπος, είναι αυτή που είπαμε η Αμερικάνικη εταιρεία που έκανε την έρευνα και πάνω σε αυτό βασίστηκα και έκανε αυτό το δεκαλό. Αυτό.
Αν θέλετε, μπορείτε, έχουν υπέροχο newsletter, μπορείτε να γραφτείτε. Το προτείνω για άνθρωπο που θέλει έτσι να εμπνέεται σε μια φορά την εβδομάδα στα μήνυμα κτλ. Είναι πάρα πολύ καλή εταιρεία, πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγγλικά. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.